Την διεξαγωγή εκλογών στις 21 Μαΐου ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όσον αφορά δε την περίπτωση διεξαγωγής δεύτερων εκλογών, αυτές είπε ότι θα διεξαχθούν στις αρχές Ιουλίου, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ως ημερομηνία έχει κλειδώσει η Δευτέρα Ιουλίου. Η απόφαση για τη διεξαγωγή των εκλογών στις 21 Μαΐου αντί για τις 28 ελήφθη καθώς συνεκτιμήθηκαν αφενός η διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων που ξεκινάνε αρχές Ιουνίου και αφετέρου οι υποχρεώσεις της χώρας, καθώς στις 11 με 12 Ιουλίου είναι προγραμματισμένη η σύνοδος κορυφής των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός επισήμανε για ακόμη μια φορά την παγίδα κυβερνησίας από την απλή αναλογική, τονίζοντας ότι η πρώτη κάλπη θα δείξει ποιος θα κυβερνήσει και η δεύτερη πώς θα κυβερνήσει. Η χώρα και οι πολίτες χρειάζονται καθαρούς ορίζοντες. Και σε πείσμα όσων διέδιδαν τα αντίθετα σενάρια, οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν στη λήξη της ετραετίας, όπως εξ αρχής είχα δεσμευθεί, θα γίνουν την Κυριακή 21 Μαΐου. Και αν χρειαστεί δεύτερη αναμέτρηση, ώστε να ακυρωθεί η περιπέτεια της απλής αναλογικής, αυτή θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις αρχές Ιουλίου. Πρόκειται για έναν προγραμματισμό απόλυτα συνεπή με τις συνταγματικές προθεσμίες, που ταυτόχρονα όμως συνυπολογίζει και μια σειρά από σοβαρά γεγονότα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, όπως οι πανελλαδικές εξετάσεις και η έναρξη της τουριστικής περίοδου. Στο μεταξύ όμως, η δικιά μας δουλειά συνεχίζεται. Και σίγουρα από αυτήν δεν έλειψαν λάθη. Είμαστε εδώ για να τα διορθώνουμε και θα έλεγα ότι το σύνθημά μας από εδώ και στο εξής είναι: προχωράμε μαζί μπροστά, αλλάζοντας την Ελλάδα πιο ασυμβίβαστα και πιο τολμηρά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε αναφορά στους νόμους που έχουν ψηφιστεί και είπε ότι πρόκειται για πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν εν μέσω ανεπάλληλων κρίσεων, όπως η ενεργειακή κρίση, η πανδημία και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Η πολιτεία έχει χτίσει υψηλά αναχώματα, είπε και πρόσθεσε ότι οι ενισχύσεις ειδικά απέναντι στην ακρίβεια θα συνεχιστούν όσο χρειαστεί. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στα Τέμπη, μιλώντας για ανεύθυνες συμπεριφορές, και η ανατροπή όλων αυτών καθίσταται απαραίτητη. Έργο το οποίο αποτυπώνεται σε 402 νόμους που εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, ψηφίστηκαν από τη Βουλή, καλύπτουν όλο το φάσμα της δημόσιας πολιτικής, από την θωράκιση της εθνικής άμυνας και την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, μέχρι την μόνιμη ελάφρυνση από δεκάδες φόρους και την αύξηση των συντάξεων μετά από 12 χρόνια. Και από την ψηφιακή πρόοδο και την αναβάθμιση της παιδείας και της υγείας μέχρι τον νέο κατώτατο μισθό, ο οποίος, θυμίζω, έφτασε από τα 650 ευρώ στα 780 ευρώ. Πρόκειται, όπως γνωρίζετε, για πρωτοβουλίες οι οποίες υλοποιήθηκαν, ενώ ταυτόχρονα διαχειριστήκαμε αλλεπάλληλες κρίσεις. Πανδημία, τις προκλήσεις των γειτόνων μας στο Αιγαίο, την απόπειρα μεταναστευτικής εισβολής, τελευταία την ενεργειακή έκρηξη, την εισαγόμενη ακρίβεια από τον πόλεμο στην Ουκρανία, μια σειρά από φυσικές καταστροφές. Εξελίξεις στις οποίες πάντως η πολιτεία έχει καταφέρει να υψώσει μια σειρά από ισχυρά αναχώματα. Θυμίζω ότι σχεδόν έχουμε μηδενίσει πια τις αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Έχουμε πια τον έκτο χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη, ενώ οι έκτακτες ενισχύσεις στο εισόδημα θα συνεχιστούν όσο καιρό διαρκεί η απειλή της διεθνούς ακρίβειας. Και ασφαλώς η οδυνηρή, η τραυματική εμπειρία των τεμπών ανέδειξε τις ελλείψεις που έχει ακόμα το κράτος μας. Είναι νησίδες αναχρονισμού που αντιστέκονται στη συλλογική πρόοδο δίπλα σε ανεύθυνες συμπεριφορές που την υπονομεύουν. Η ανατροπή όλων αυτών καθίσταται έτσι μια σαφή προτεραιότητα για την επόμενη μέρα.
Μετά την ανακοίνωση της ημερομηνίας των εκλογών από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τελευταίο νομοσχέδιο θα είναι το ερανιστικό του Υπουργού Εσωτερικών, Μάκη Βορύδη, που θα συζητηθεί το αργότερο έως τη Μεγάλη Τρίτη. Στη συνέχεια η Βουλή θα κλείσει για Πάσχα και δεν θα ανοίξει ξανά, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι θα διαλυθεί έως τις 21 με 22 Απριλίου. Σημειώνεται επίσης ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πριν την ανακοίνωση της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών, είχε ενημερώσει την πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου.